Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ούτε για μια στιγμή δεν πίστεψε ο Χρήστος Γιακοβάκης πως στο θάνατο του Λάζαρου δεν εμπλέκεται κάποιος από την οικογένεια Σταματάκη. Έτσι, παρόλο που ο Αντώνης αποφάνθηκε πως άπαντες βγήκαν αρνητικοί στα τεστ DNA που υποβλήθηκαν, ο εισαγγελέας της Κρήτης όχι απλά δεν έκλεισε το φάκελο, αλλά και διενήργησε μόνος του εκ νέου τεστ στο νούμερο ένα ύποπτο που είχε από την αρχή στο μυαλό του, τη Βασιλική Σταματάκη. Κύριε εισαγγελέα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αποφασίσει πως ήμουν με το φωνιά του γιού μου το βράδυ που σκοτώθηκε, θα του πει εκείνη, όταν βρεθεί στο γραφείο του. Και εκείνος θα της πει, δηλαδή αν διατάξω τώρα τη σύλληψή σας, δεν θα αντισταθείτε. Η γυναίκα του Μαθιού θα τονίσει πως μάλλον σε αυτή την περίπτωση θα καλέσει τον δικηγόρο της. Τότε ο Χρήστος θα της εξηγήσει ότι αν η αλήθεια είναι με το μέρος της, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η Βασιλική με το ποτήρι της πορτοκαλάδας στα χέρια θα αρνηθεί την εμπλοκή της και λίγο αργότερα ο εισαγγελέας θα της πει ότι η κουβέντα τους μόλις ολοκληρώθηκε. Μόλις όμως κλείσει η πόρτα, ο Χρήστος θα καλέσει τη γραμματέα του για να πάρει το ποτήρι της Βασιλικής και να το στείλει για ένα νέο τεστ DNA. Τα αποτελέσματα του τεστ αποκαλύπτουν απόλυτη συμβατότητα στα ίχνη που βρέθηκαν στο κρυσφύγετο του Λάζαρου με αυτά της Βασιλικής Σταματάκη. Με λύπη του καταλαβαίνει πως αφενός ο Αντώνης τον παραπλάνησε και αφετέρου ο δολοφόνος του Λάζαρου Μουντάκη είναι η Βασιλική. Έτσι θα καλέσει τον Γιώργο στο τηλέφωνο και θα του πει ότι αύριο θα περάσει να τον πάρει για να πάνε μαζί στην Άνω Ποριά. Να κάνουμε τι, θα ρωτήσει ο Γιώργος και ο Χρήστος θα του εξηγήσει πως θα μάθει όταν έρθει η ώρα, ενώ θέλει να είναι παρόντες και η Ντίνα με το Μύρωνα. Κανείς από τους τρεις δεν καταλαβαίνει ποιος είναι ο λόγος που τους μαζεύει όλους στο χωριό. Ούτε όταν θα βρεθούν σύσσωμοι έξω από το σπίτι του Μαθιού και της Βασιλικής. Κυρία Σταματάκη, πρέπει να μας ακολουθήσετε στο τμήμα, θα της πει ο Χρήστος, όμως εκείνη θα δείξει πως δεν θέλει να ακολουθήσει. Όμως ο εισαγγελέας θα φανεί διαλλακτικός. Σας παρακαλώ, πάρετε τα πράγματά σας και πάμε, θα τονίσει και τότε θα παρέμβει ο Μαθιός. Δεν έχει να πάει πουθενά. Τότε ο Χρήστος αναγκάζεται να περάσει χειροπέδες στη Βασιλική. Μαθιός και Βασιλική σοκάρονται και κάνουν ό,τι τους λέει. Τα άσχημα νέα θα πέσουν σε κεραυνό συνεθρία και θα ταράξουν όλο το χωριό.